8.000 θερμίδε να πει φουντίλι, δεν είναι. Καλά, και το θέμα είναι, δεν έχει, παιδί μου, ένα βάρο στο στομάχι να πιει. Στο νοσοκομείο πήγε ο άνθρωπο, καλή είχε. Όχι, αλλά να πιει ένα αφέσιμα, να βάλει λίγο λεμονάκι στο νερό στο νοσοκομείο, πα. Δηλαδή, σα κάνει αυτό ο άνθρωπο ότι έτρωγε τόσο πολύ. Καλά, δύο μέρε έφαγε, δεν έτρωγε σε. Αλλά να σου πω. Και ο γιατρό βουλωμένο γράμμα. Πού είχε τελειώσει την ιατρική στη Ζιμπάμπουε. Εξετάζει για AIDS από βάλει στο μάτι. Βουλωμένο γράμμα. Διάβαζε και γιατρό. Το βρήκανε εκεί πέρα. Σου λέει να κάνουμε ένα ολικό. Μπορεί κάτι άλλο να συμβαίνει. Συγγνώμη. Ναι. Είναι φυσιολογικό, δεν έχει νιώσει πολλέ φορέ από το πολύ φαΐ να σκάς, ρε παιδάκι μου. Να μην μπορεί να κουνηθεί. Όχι. Όχι. Εγώ το έχω πάθει. Και κάνω να φάω μετά 24 ώρες. Δηλαδή την καθαρά Δευτέρα έφαγα τόσο πολύ. Που έφαγα το άλλο μεσημέρι. Ενδείκνεται και η μέρα κιόλας για καθαρά Δευτέρα να φας πολύ. Ναι, εγώ λέω στα πατρινά να το κάνεις σαν τα φίδια που τρώνε μια φορά το χρόνο και όλο το υπόλοιπο χρόνο. Πλάκα, πλάκα, για να χάσω τα 2 κιλά. Εδώ μέγα στρεντερίτιδα και δεν τα χάσα. Μία μέρα μου κράτησε. Γιατί έφαγες πολύ την καθαρά Δευτέρα και δεν έφαγες μετά. Αυτό είναι λάθος, αλήθεια σου λέω. Μα δεν άντεχα, είχα φάει πάρα πολύ. Μετά τη μεγάλη εβδομάδα που έχουμε νηστέψει και ξαφνικά πέφτει στο αρνί και στα αυτά. Όπω και στα κοκορετσάκια. Ναι, γιατί παθαίνει με 7 εμφράγματα. Από τη στέρηση και από την προσοχή, το τι θα φας, πέφτει μετά στα αρνί. Χριστίνα, πολύ την εξφεντώνει ο άλλος.